Στα όμορφα και τα χριστουγεννιάτικα θα πάμε τώρα, σε αυτά που συμβαίνουν λοιπόν και στην πόλη μας. Να πάμε να συναντήσουμε την Εύη τη Χαρακενάκη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι θα έχει αναλάβει να μας δείξει τη φωταγώγηση ενός επίσης ιδιαίτερου και ξεχωριστού χριστουγεννιάτικου δέντρου. Αν δεν κάνουμε λάθος, Εύη, είσαι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νικολέτα και Πάμπη. Ακριβώς βρίσκομαι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, εδώ που φυλάζεται αυτός ο θησαυρός της Κρήτης μας και φυσικά έχει φορέσει ο χώρος τα γιορτινά του, όχι όμως το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά μια χαρουπιά έχουν στολίσει εδώ οι άνθρωποι, έχουν γεμίσει με λαμπιόνια, με πολύχρωμα λαμπιόνια αυτήν την χαρουπιά. Με την βοήθεια του συναδέλφου μπορούμε να δείξουμε κιόλας τον υπέροχο αυτόν στολισμό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ γιορτινό κλίμα εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και φυσικά να σας πω ότι ο στολισμός αυτός είναι συμβολικός, καθώς με αυτόν τον τρόπο το Αρχαιολογικό Μουσείο μας εύχεται να έχουμε χρόνια ηθαλή όπως τα φύλλα αυτού του δέντρου, δηλαδή χρόνια γεμάτα ενέργεια και ζωή. Να προσθέσω φυσικά ότι εδώ προλίγου βρέθηκαν και παιδιά από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, τα οποία τραγούδησαν, έπαιξαν μουσικά όργανα και γέμισαν έτσι με πολύ όμορφες και ευχάριστες μελωδίες σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Και σίγουρα το κλίμα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι πάρα πολύ ευχάριστο και χριστουγεννιάτικο. Να προσθέσω εννοείται ότι εδώ δίπλα και στην Πλατεία Ελευθερίας είναι και εκεί το κλίμα άκρος γιορτινό για το Ηράκλειο. Έχει στολιστεί, υπάρχει το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο όπως κάθε άλλη χρονιά. Πιο φτωχός ο στολισμός, τα γνωρίζουμε λόγω των έργων ανάπλασης που δρομολογούνται για την Πλατεία Ελευθερίας. Αλλά αυτό δεν έχει επηρεάσει το γιορτινό κλίμα των Ηρακλειωτών, καθώς άλλοι δρόμοι, άλλοι κεντρικοί δρόμοι του Ηρακλείου, όπως το πλακόστρωτο μάλλον της δικαιοσύνης, η Ίδης, τα Λιοντάρια και η Λότζια είναι έτσι πολύχρωμα και σε γιορτινό κλίμα προκειμένου να ευχαριστηθούν όλοι οι Ηρακλειώτες αλλά και οι επισκέπτες που έχουν έρθει από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ στην Κρήτη λόγω των γιορτών. Μάλιστα, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου στο κεντρικότερο σημείο της πόλης του Ηρακλείου και έχουμε συνηθίσει να επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό Μουσείο για τους θησαυρούς φυσικά που φιλοξενεί. Ωστόσο, αυτή η εικόνα σήμερα, η διαφορετική, η χριστουγεννιάτικη διάθεση δίνει ένα διαφορετικό τόνο. Και βέβαια και Νικολέτα και Εύη, να πω και εγώ ότι αυτός ο στολισμός που είδαμε στη Χαρουπιά είναι ένας πραγματικά ωραίος χριστουγεννιάτικος στολισμός. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο λοιπόν, χαρουπιά και πολύ ωραίος και συμβολισμός. Είναι κάτι το πολύ πρωτότυπο. Έτσι, και πολύ ωραίος ο συμβολισμός, Εύη, όπως μας το μετέφερες, ναι. Να προσθέσω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου που βρεθήκαμε πριν με τον συνάδελφο τον Στέλιο τον Χανιωτάκη για το ρεπορτάζ. Και φυσικά αυτό οφείλεται και στο εορταστικό ωράριο το οποίο βρίσκεται σε ισχύ εδώ στο Ηράκλειο και να προσθέσουμε φυσικά ότι και την προσεχή Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προκειμένου να τα επισκεφθούν οι Ηρακλειώτες να κάνουν τα γιορτινά τους ψώνια, τα γιορτινά ψώνια λόγω των ημερών και να δώσουν έτσι και μια ανάσα στην τοπική αγορά που τόσο πολύ το έχει ανάγκη, Νικολέτα και Μπάμπη. Και πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, Εύη, γιατί η αγορά είναι αλυσίδα, κάθε κύκλος πρέπει να είναι δυνατός και να είναι ισχυρός και όλοι πώς και πώς τώρα ψάχνουμε ευκαιρίες για να βρεθούμε σε αγορές και να κάνουμε έτσι τα δωράκια, να επιλέξουμε και τα δωράκια που θέλουμε για τους άλλους ή και για μας τους ίδιους. Γιατί όχι και για μας. Έτσι. Λοιπόν, Εύη Χαρακιανάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε μαζί με τον καλό συνάδελφο του Στέλιο του Χανιωτάκη για το κλίμα το οποίο μας μεταφέρεται και από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.